ώρα είναι. Δείχνω σ' αγάπη μου. Κυριακή! Το ξέρω πως είναι Κυριακή. Ξέρεις το κουδί στο ρολόι. Μην πήρα το επιδομό μου σαν αγία. Δεν με τα ρούχα μου. Κοιτάξτε να δείξεις τις τέσσερις μου και μέσα μου το τσέκι πάνω. Γύρισες πίσω, ενώ εγώ έλειπα έξω και σε γύρευα. Και πήρες το τσέκι και μου άφησες ένα σημείο μας στο κρεβάτι που δεν μπόρεσα να βγάλω τα γράμματα. Και μπόρεσες να το διαβάσεις. Όχι. Μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου. Πήρα τον αριθμό, μα ήταν τόσο στο θόρυβο που δεν μπόρεσα να ακούσω. Θόρυβο. Εδώ. Όχι, θόρυβος εκεί. Πού ήταν αυτό το εκεί. Δεν ξέρω, κάποιος είπε ξαναπάρε και έκλεισε. Και το μόνο που άκουσα μετά ήταν ένα βουητό. Όταν ξύπνησα, βρισκόμουν μέσα σε ένα κάδο γεμάτο από πάρους. Μου ένιωνα μαζί με την πύρα highlight του Miller. Το δέρμα μου ήταν μπλε. Προσπαθούσα πυκνωσμένα να αναπνεύσω μέσα σε αυτόν τον κάδο γεμάτο με πάρους. Ήταν κοντά σε ένα ποτάμι. Αλλά δεν θυμάμαι κατά το Χούντσον ή Ανατολή. Οι άνθρωποι κάνουν τρομερά πράγματα σε έναν άνθρωπο όταν είναι άγνωστος σε αυτή την πολιτεία. Πονάω παντού. Σαν να με κλώτησα και να με έδωσα κάτω. Όχι σαν να έπεσα, αλλά σαν να με κλώτησα. Μια φορά θυμάμαι, όλα μου τα μαλλιά ήταν κουρεμένα σύννεφα. Άλλη μια φορά με πέσα σε ένα σωρό σκουπίδια στην δροσική, έτσι γύρισα πίσω με καψίματα και ουλές στο σώμα. Άχρηστοι άνθρωποι, σε τυραννά να ήταν είσαι άγνωστος. Όταν ξύπνησα, βρισκόμουν γυμνός μέσα σε ένα κάδο από πάντως που έλειωνε. Σύνθηκα έξω στο κόλπο και κάπως έβγαινα από την άλλη πόρτα και τους εγώ εκείνου. Κι εγώ άνοιξα την πόρτα και άκουσα τον ασανσέρ να κλείνει. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή και έπαιζε ένας δίσκος την ίδια ώρα. Ο διάδρομος ήταν γεμάτος από τραπεζάκια με ρόδες, φορτωμένα μέσα με ένα σωρό πιατικά και πετσέτες και ολόκληρα χοιρινά, ζαμπών, ολόκληρες γαλοπούλες. Τσάντριτς με τρεις επιφάνειες, κρύα και ξεραμένα, και μπουκάλες και μπουκάλες και μπουκάλες, από όλα τα είδη των ποτών που δεν είχαν καν ανοιχτή, και ολόκληρη κάρτα από φαγάκια που έγινα. Κάποιος άνοιξε την πόρτα καθώς εγώ μπήκα. Καθώς εγώ μπήκα, κάποιος άλλος έφυγε. Άνοιξα την πόρτα και τότε άκουσα ένα ασανσέρ να κλείνει. Χάμω, χάμω, στο πάτωμα αυτού διαδρόμου πλάι στο ποτάμι. Πράγματα, εμπορεύματα, φάσματα σκορπισμένα, χάλκινα, γυναικεία εσόρουχα, πουκάμισα, γραβάτες, κάλτσες και μετά... Ρούχα! Ναι, κάντε λίγο στο σπουκάλι εκεί μένα και σπασμένα ποτήρια και αποδογυρισμένα έπιπλα, σαν είχε γίνει και μια πάλι χωρίς εμπόδια και στον διάδρομο είχε γίνει τη δρομή. Η βία θα πρέπει να έχει ξεσπάσει στο μέρος του κοινοπού. Ίσνα! Μέσα στον κάδο με τους πάρους. Και θυμάμαι πως σήκωσα τηλέφωνο για να ρωτήσω ποιο ξενοδοχείο ήταν αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι αν μου το είπαν. Δώσε μου μια δουλειά από αυτό το νερό. Θέλω να φύγω. Θέλεις. Θέλω να φύγω.
φύγω. Πώς. Μόνη μου. Θα καθώ στο βιβλίο ενός μικρού ξενοδοχείου, κοντά στη θάλασσα. Κάτω από ένα πλαστό όνομα. Τι όνομα. Ανά. Τζόνς. Η καμαριέρα θα είναι μία μικροκαμωμένη κρυά, που θα έχει έναν εγγονό και θα μιλάει όλο για αυτόν. Θα κάθομαι στην καρέκλα, όση ώρα η κρυά γυναίκα θα φτιάχνει το κρεβάτι, με τα χέρια μου κρεμασμένα στα πυράκια. Και με τη φωνή τη, που θα είναι ήρεμη, θα έννοια, θα μου διηγείται τι έφαγε ο εγγονός της. Τα δωμάτια θα είναι γεμάτο ίσχυς, δροσερό, και θα πλημμυρίσει με το γρημουριτό της... Βροχής. Ναι, της βροχής. Και... Η αγωνία θα περάσει. Ναι. Ύστερα από λίγο, η μικροκαμωμένη κυρία γυναίκα θα λέει... Το κρεβάτι σας είναι έτοιμο, κυρία. Εγώ θα λέω ευχαριστώ. Θα βγάζω ένα δολάριο από την τσέπη μου. Η πόρτα θα κλείνει. Και θα είμαι και πάλι μόνη μου. Η ζωή μου θα είναι σαν το δωμάτιο. Κρύα με ίσους. Κρύα και πλημμυρισμένη από το μουρμουριτό τη. Βροχής. Θα λαβαίνω ένα τσέκι αεροπορικό κάθε εβδομάδα και μπορώ να το υπολογίσω από τώρα. Η μικροκαμωμένη κρυά γυναίκα θα εξαγκυρώνει το τσέκ για λογαριασμό μου. Και θα μου φέρνει βιβλία από μια κουτιλωτή. Και θα φροντίζει για τα ρούχα μου να πληθούν. Θα έχω πάντα καθαρά πράγματα. Θα τίνομαι στα άσπρα. Δεν είμαι ποτέ πολύ δυνατή. Ούτε θα μου έχει μείνει πολύ ενεργητικότητα. Αλλά θα έχω αρκετή. Ύστερα από λίγο καιρό για να περπατάω. Στην πλατεία. Στον περίπατο. Να περπατάω στην παραλία χωρίς προσπάθεια. Τα βράδια θα περπατάω στο μάκρος της παραλίας, στον περίπατο. Θα έχω μια ορισμένη θέση όπου θα πηγαίνω να κάθομαι. Λίγο πιο μακριά από εκεί που είναι το περίπτερο, όπου η μπάντα παίζει επιλογές του Βίκτορ Χέρμπερτ όταν νυχτώνει. Όταν θα νυχτάζω, θα γυρίσω πίσω ίσως στο πρώτο ξενοδοχείο. Ο ξενοδόχος θα λέει, καλησπέρα. Και εγώ, μόλις που θα χαμογελά, θα έχω το κλειδί. Δεν θα διαβάζω ποτέ εφημερίδες. Ούτε θα ακούω ραδιόφωνο. Δεν θα έχω την παραμικρή ιδέα από τι γίνεται στον κόσμο. Δεν θα έχω καμία συνέστηση από το χρόνο που θα περνάει. Και τότε, κάποια μέρα, όταν θα γυρίζω από το μικρό ξενοδοχείο, θα έρθω στο καθρέφτη και θα δω ότι τα μαλλιά μου έχουν αρχίσει να γίνονται γκρίζα. Και για πρώτη φορά θα ανακαλύψω ότι έζησα σε αυτό το μικρό ξενοδοχείο, με ένα ψεύτικο όνομα, χωρίς καθόλου φίλους ή γνωστούς ή κανενός είδους σχέσεις, για 25 ολόκληρα χρόνια. Θα με ξαφνιάσει λίγο. Δεν θα με τρομάξει καθόλου. Θα είμαι ευχαριστημένη που ο χρόνος θα έχει περάσει τόσο εύκολα. Μια φορά στο τόσο, θα πηγαίνω κινηματογράφο. Θα κάθομαι στις πίσω σειρές με όλο αυτό το σκοτάδι γύρω μου και με εκείνες τις φιγούρες ακίνητες πλάι μου χωρίς να με προσέχουν. Βλέποντας την οθόνη μου, φανταστικός κόσμος. Ο κόσμος των παραμυθιών. Θα διαβάζω μεγάλα βιβλία και το ημερολόγιο των ειδικών συγγραφέων. Θα νιώθω πιο πολύ κοντά τους. Πολύ περισσότερο από ό,τι ένιωσα ποτέ για ανθρώπους που γνώρισα πρωτού να φύγω από τον κόσμο. Θα είναι γλυκιά και ψυχρή μαζί αυτή η φιλία μου με τους νεκρούς ποιητές. Γιατί δεν θα μπορώ να τους αγγίσω, ούτε και να απαντάω στις ερωτήσεις τους. Θα μου μιλάνε και δεν θα περιμένουν να τους απαντήσω. Και θα ακούω τις φωνές τους να εξηγούν σε μένα τα μυστήρια. Και θα βρέχει.
Θα είναι μια εποχή βροχής! 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 Και τότε, κάποια μέρα, όταν θα έχω κλείσει ένα βιβλίο, ή θα γυρίζω πίσω, ήσυχα, στο μικρό ξενοδοχείο. Θα κοιτάξω τον καθρέφτη και θα δω τα μαλλιά μου έγιναν άσπρα. Άσπρα, εντελώς άσπρα. Τόσο άσπρα, όσο και αφρό τα κύματα. Θα κρεμάσω τα χέρια μου στον άκρο του κορμιού μου και τότε θα ανακαλύψω πόσο τρομακτικά ελαφριά και λεπτή έχω γίνει. Εγώ, πόσο λεπτή θα έχω γίνει. Σχεδόν διαφανή, όχι πια πραγματική. Γίνει. Τότε θα ανακαλύψω, θα καταλάβω, κάπως το λάθος, ότι έγινα συνεχώς, εδώ, σε αυτό το μικρό ξενοδοχείο. Χωρίς κοινωνικές σχέσεις, υποχρεώσεις, αγωνίες ή ενοχλήσεις κάθε λογής. Για 50 ολόκληρα χρόνια. Μια ζωή στην ουσία. Δεν θα θυμάμαι πια ούτε τα ονόματα των ανθρώπων που γνώριζα προτού να έρθω εδώ, ούτε και πώς αισθάνεται κάποιος που περιμένει κάποιον άλλον και που μπορεί να μην έρθει. Τότε λοιπόν θα ξέρω, κοιτώντας τον καθρέφτη, πως ήρθε για μένα η πρώτη εποχή για να περπατήσω στην πλατεία, για να περπατήσω άλλη μια φορά μόνη μου στην πλατεία, με το δυνατό άνεμο να χτυπάει. Τον άσπρο καθαρό άνεμο που φυσάει από την άκρη του κόσμου και ακόμη πιο μακριά από εκεί. Πέρα από τις ακραίες αμέρειες επιφάνειες του διαστήματος. Πολύ πιο πέρα από ό,τι υπάρχει στις άκρες στον γήινο χώρο. Και τότε θα βγω και θα περπατήσω. Άλλη μια φορά μόνη μου στην πλατεία. Και θα γίνομαι όλο και πιο αδύνατη. Πιο αδύνατη. Πιο αδύνατη. Έλα στο κρεβάτι μου, μωρό μου. Όλο ένα και πιο αδύνατη. Πιο αδύνατη. Πιο αδύνατη. Στο τέλος δεν θα έχω καθόλου σωματιά. Και ο αέρας με βγάζει φαρμακευτικό στα παγωμένα άνθρωπα του χέρια. Έλα στο κρεβάτι! Έλα στο κρεβάτι!